Ο βίος του κάθε χριστιανού είναι μία θάλασσα, που αυτή η θάλασσα πολλές φορές τρικυμιά γίνεται φουρτούνα, σηκώνονται απειλητικά κύματα και απειλούν τη ζωή, όπως απειλεί μία θάλασσα φουρτουνιασμένη το καράβι. Και οι άνθρωποι απάνω στο καράβι υψώνουν χείρας και δέονται του Θεού να τύχουν σωτηρίας. Η θάλασσα και πολλές φορές μας απειλεί. Πόσοι και πόσοι πειρασμοί δεν σηκώνονται και δεν μας τρομάζουν και δεν μας φέρνουν απελπισία, και έρχεται και ο δαίμονας, η άλλη φουρτούνα, η μαύρη, η σκοτεινή, η απέσια φουρτούνα του διαβόλου, και μας συμβουλεύει ότι δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Αυτός ο πειρασμός είναι τόσο μεγάλος που θα χαθείς. Και αν ο άνθρωπος δεν είναι έμπειρος πάνω στους πειρασμούς, πιστεύει το ψέμα και την απάτη και απελπίζεται, και όταν χάσει τον προσανατολισμό του, είναι πολύ φυσικό να πεταχτεί στα βράχια και να γίνει συντρίμμια. Γνωρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και ότι κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολύ φυσικό στη ζωή του να υποφέρει φουρτούνες και μποφόρ. Και όποιος άνθρωπος δεν υποφέρει κάτι τέτοιο, δεν υποφέρει πόνους, θλίψεις, πειρασμούς, κινδύνους, δεν είναι και φυσιολογικός. Γι' αυτό ο Μέγας Ιώβ είπε: «Όστις διήλθε των βίων αυτού άλοιπος, εσύν τέρας». Τέρας θα πει εξωφυσικός άνθρωπος. Ερμηνεύοντας το πράγμα, βλέπουμε ότι όποιος άνθρωπος δεν πονέσει στη ζωή του, είναι εξωφυσικός, δεν είναι φυσιολογικός, η ζωή του δεν είναι φυσιολογική. Όπως είπαμε ότι τα κύματα πολλές φορές μας απειλούν, πολλές τρικυμίες, πολλά βάσανα, πολλές στεναχώριες, προβλήματα δύσκολα, πολλές φορές άλυτα, τριμώγματα άσχημα. Έρχεται ο άνθρωπος να μην βλέπει από πουθενά ακτίδα φωτός, ελπίδας, παντού μαύρα και σκοτεινά. Τι πρέπει να κάνει τότε, όταν όλα είναι αρνητικά στη ζωή του? Το μόνο που χρειάζεται εκείνη την ώρα είναι να καταφύγει εις τον μόνον λυτρωτήν, εις τον μόνον σωτήρα, να γονατίσει και να υψώσει χείρας οικέτιδας προς τον Πανάγαθο Θεό, εις τον μόνον ο οποίος κυβερνά το σύμπαν, και αυτός με ένα νεύμα τα πάντα μπορεί να διαλύσει. Το βλέπουμε, το είδαμε εις το Ιερόν του Ευαγγέλιο. Κάποτε ο Χριστός μας ήταν στην Τιβεριάδα θάλασσα με τους μαθητάς του και κάθεται, ήτανε γερμένος και ξεκουραζότανε, φαινότανε να κοιμάται, μα δεν κοιμότανε. Γίνεται μεγάλη θάλασσα, μεγάλη τρικυμία,
Τα κύματα ανέβηναν υψηλά, οι μαθητές άπειροι σε όλα αυτά, αλλά και μη έχοντας και μη γνωρίζοντας ποιον είχαν δίπλα τους, διότι τα μάτια της ψυχής του ήταν ακόμα κλειστά, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε κατέβει να τους ανοίξει το νου, τους συνένατας γραφάς. Και εφοβήθηκαν φόβο μέγαν και αμέσως έρχονται εις τον Κύριο και του λένε «Επιστάτα, διδάσκαλε, καθέρδης, απολύμεθα, χανόμαστε, πνιγόμαστε». Και τους κοιτάει με βλέμμα συμπάθειας και διατάσσει αμέσως και τους ανέμους και τη θάλασσα και σιώπησε η θάλασσα και ο άνεμος κόπασε και γένε το λέει «Μεγάλη γαλήνη». Ειδώντες οι μαθητές το θαύμα, ανέλησαν από θάμβος «Τι είναι αυτό που έγινε» και τους απαντά «Γιατί λέει ο λιγοπιστήσατε, γιατί είσαι τόσο δειλή». Αυτό συμβαίνει και στη ζωή μας. Πολλά κύματα τα οποία κάνουν κραδισμό, σεισμό στο σπιτάκι της ψυχής μας, να μας το γκρεμίσουν. Τότε χρειάζεται να κάνουμε, μάλλον να ζητήσουμε σαν τους Αποστόλους και να φωνάξουμε «Επιστάτα, χάνουμε, Θεέ μου, βοήθησέ με, χάνουμε, στείλε τη χάρη σου, το φωτισμό σου, την ευλογία σου, το Άγιο σου Πνεύμα, τον Άγγελό σου να με βοηθήσει, διότι αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος, είμαι πυλός, είμαι τίποτε, μια καρπουζόφλουδα μέσα στον ωκεανό, εάν εσύ αυτή τη στιγμή δεν απλώσεις το χέρι σου και να ειρηνεύσεις και τους ανέμους και την θάλασσα και να διώξεις και τα δαιμόνια από κοντά μου, εγώ χάνομαι». Πολλοί άνθρωποι έχουν πείρα από την προσευχή αυτή. Έχουμε προσωπική πείρα. Η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά πειρασμοί, θλίψεις, αγωνία και ανάγκες. Εάν κάνουμε προσευχή, δυνατή προσευχή, απαντάει ο Θεός. Πληροφορεί τον άνθρωπο. Κάποτε είχα έναν πολύ μεγάλο πειρασμό εξωτερικών. Πολύ άσχημο. Από πουθενά φως, από πουθενά ακτίδα φωτός. Παντού ήταν απειλητικά όλα. Εγώ, ο γέροντάς μου έχει φύγει από τη ζωή και ανέλαβα πολλές ευθύνες. Και πάνω σε αυτή τη μεγάλη, την σκοτεινή εκείνη μέρα, γονάτισα και παρεκάλεσα πάρα πολύ θερμά και ακτίδα φωτός αυτοστιγμής ήρθε και μου έδωσε στην καρδιά μου την πληροφορία ότι ο πειρασμός αυτός θα λήξει. Μη φοβού. Αμέσως απλώθηκε η γαλήνη και η ηρεμία στην ψυχή μου. Το αποτέλεσμα. Πράγματι, ότι έληξε ο πειρασμός με μεγάλη ωφέλεια. Πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Πίσω από κάθε πειρασμό, όταν ο άνθρωπος τον υπομείνει με προσευχή, καρτερία, αγώνα, εκεί να δώσει όλο τον εαυτόν του, τελικά θα υποχωρήσει. Και η νίκη θα δοθεί στον Χριστό, διότι μόνο ο Χριστός νικά σε αυτούς τους μεγάλους πειρασμούς. Και γράφει
Ο βάφτης άκουσήρος, ότι όταν σου έρθει μεγάλος πειρασμός και εσύ ανυπομονήσεις και δεηδείς του Θεού να άρει τον πειρασμό, γνώριζε ότι υστερήθηκες μεγάλη χάρη Θεού. Διότι όταν εμείς πάνω στους πειρασμούς ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, όχι να σηκωθεί ο πειρασμός, αλλά να τον υπομείνω τον πειρασμό, εκεί είναι το παιχνίδι όλο, εκεί είναι η χρυσή τομή. Εμείς τώρα, και πρώτος εγώ, ναι, με Θεέ μου απάλαξε, με Θεέ μου γλίτωσε. Ενώ οι άνθρωποι, οι έμπεροι, προσεύχονται και λέει, δώσ' μου Κύριε υπομονή. Η αμάς Σάρα, η μεγάλη ασκήτρια, είχε 8 χρόνια πειρασμό σαρκικό και δεν παρακαλούσε το Θεό, σήκωσέ με τον πειρασμό, αλλά έλεγε, δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου υπομονή να τον ξεπεράσω. Και τον ξεπέρασε και αγίασε. Ένας μοναχός νεότερος, στα νέο παιδί που ήταν, είχε πειρασμό, λουχισμούς, αμαρτίας, αγωνιζότανε, νίστευε, προσευχότανε, ασκήτευε, έκανε. Τον είδε ο γέροντας και του λέει, παιδί μου, θες να σου κάνω προσευχή να σου φύγει ο πειρασμός? Όχι γέροντα, κάνε με προσευχή να τον υπομείνω και ας πολεμάει. Του λέει ο γέροντας, βρήκε τον δρόμο σου παιδί μου, αυτός είναι ο δρόμος της χάριτος του Θεού. Αλλά εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και τα μάτια της ψυχής μας κλειστά. Δεν βλέπουμε πίσω από κάθε πειρασμό τι κρύβεται. Κρύβεται τεράστια ωφέλεια. Ο Δαβίδ, ο προφητάναξ, όταν τον έδιωχνε το παιδί του Αβεσσαλόμ από το βασίλειο, για να το πάρει αυτός, έφευγε με τα παπούτσια στα χέρια του, ξυπόλυτος, ρακέμβητος κλπ. Με όλο το βασιλικό του συγκρότημα έφευγε από το παλάτι, έφευγε από την Ιερουσαλήμ. Μαζί του και ο στρατηγός και η σωματοφυλακή του. Και ένας δούλος του τον έβριζε στον δρόμο. Τον έλεγε. Παλιόλογα του έλεγε. Ότι εσύ φταίς, εσύ είσαι ανίκανος, εσύ του έλεγε, του έλεγε πολλά. Ο προφητάναξ δεν μιλούσε, έκανε υπομονή. Ο στρατηγός του του λέει, μεγαλειότατε, δώσ' μου την άδεια να του πάρω το κεφάλι, διότι βρίζει τον Χριστόν Κυρίου. Όχι, μην τον πάρεις το κεφάλι, άστον να με βρίζει, διότι ίσως οι ύβρις αυτού του ανθρώπου με αξιώσουν να επιστρέψω και πάλι στο βασίλειό μου και γένετο. Διότι ο Αβεσσαλόμ, τρέχοντας με το άλογό του, επειδή είχε τότε τα μαλλιά μακριά, πιάστηκε από το δέντρο και κρεμάστηκε και ο αξιωματικός του πήρε το κεφάλι. Και έτσι έληξε ο πόλεμος μεταξύ πατέρα και παιδιού. Και επέστρεψε πάλι ο Δαβίδ, ο Άγιος, το φυτάναξ στο βασίλειό του. Έρχονται καιρός που σηκώνεται φουρτούνα να μας βρίζουν, να μας συκοφαντούν, να μας κατηγορούν. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή, να μην λέμε κακό λόγο, να το συγχωράμε με όλη την καρδιά μας, να προσευχόμεθα για αυτόν τον άνθρωπο, να μιλούμε καλό, νίκαλε το κακό με το καλό, αδικήθητη και μην αδικήσεις, υβρίσθητη και μην υβρίσθεις. Αυτός είναι ο νόμος του Ευαγγελίου. Όταν
Έτσι ανταποκρινόμεθα σε κάθε πειρασμό, φυσικό επόμενο είναι να ακολουθήσει μεγάλη ευλογία του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν που υπομένει αυτόν τον πειρασμό. Καθή στιγμή λέγονται πικρά λόγια, εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος υπομένει αγκάθινο στεφάνι και τα αγκάθια δείχνονται στο κεφάλι και πονάει, πονάει στην ψυχή, στην καρδιά, γιατί τα λόγια είναι πικρά και φαρμακερά. Υπομένοντας όμως, όπως ο Χριστός στον κάθινο στεφάνι του, μετά θα ακολουθήσει εντελώς διαφορετικά το πράγμα. Ο Θεός θα τον στεφανώσει με τιμή και δόξα. Στεφάνι που θα το πάρει με το αίμα του, αλλά θα αξίζει να το πάρει. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Έλλος, όταν ο Θεός ο Χριστός τον είχε καλέσει σε αυτή την εργασία, το να κάνει το σαλό, να υβρίζεται, να χρεβάζεται, να φτωχεύσει, να υποφέρει κλπ, ήθελε πρωτίστως να τον πληροφορήσει ότι είναι δικό του θέλημα να κάνει την ισανότητα αυτή. Διότι σαν παιδί που ήταν νεαρός, είχε πόθο να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτύριο τότε, σκέφτηκε πώς να ευχαριστεί στον Θεό, να γίνει μοναχός. Και με τις σκέψεις αυτές κοιμήθηκε και βλέπει ότι ήταν ένα στάδιο που γινότανε αγωνίσματα. Από τη μία πλευρά ήτανε λευχήμονες, ήτανε άγιοι άνθρωποι. Από την άλλη ήταν μαύροι, δαιμόνια. Και σηκώνεται ένας μεγάλος πειρασμός, ένας διάβολος μεγάλος, στη θεωρία. Μεγάλος και μιλούσε υπερήφανα, εγωιστικά, απειλητικά εναντίον των λευχημόνων αγίων ανθρώπων. Μεταξύ τους οι Άγιοι έλεγαν, εγώ πάλεψα μαζί του το χίλια τόσα, ο άλλος το τότε. Λοιπόν, άλλος με μαρτύριο, άλλος με ομολογία, άλλος με άσκηση, άλλος με την αρετή κλπ. Τώρα ποιος μένει να παλέψει? Και ακούγεται, ο Ανδρέας είναι. Μόλις τον είδε έτσι μεγάλον, στην αρχή φοβήθηκε. Και εκεί είδε σε ένα τραπέζι, σε ένα πάγκο, να κάθεται ένας νεαρός, ένας νέος άνθρωπος και να λάμπει όλος ο κόσμος. Και απάνω στο τραπέζι που είχε, είχε δύο στεφάνια. Το ένα στεφάνι ήταν από μαργαριτάρια, από χρυσά κλπ. Το άλλο ήταν από άνθη του ουρανού. Και πήγε κοντά του και μόλις τα είδε τα στεφάνια, του λέει, πόσο τα πουλάς, κύριε? Ναι, νεαρέ μου, του λέει, αυτά δεν αγοράζονται με χρήματα αυτού του κόσμου, αλλά αγοράζονται με την πάλη με εκείνον τον μαύρο. Όποιος παλέψει και τον νικήσει τα παίρνει και τα δύο. Εγώ να παλέψω να τα πάρω. Αφού θες να παλέψεις, έλα μέσα να σε διδάξω την πάλη. Και άρχισε και το δίδασκε πώς να παλέψει με το δαίμονα. Και του είπε, όταν θα σε φέρνει γύρω, 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 τότε χτύπησε τον σταυροειδός και θα τον νικήσεις. Και προχωρεί, τον καλείσε πάλι και αρχίζει πάλι. Στην αρχή φαινόταν να νικά ο διάβολος, αλλά ενθυμούμενος τον τρόπο της πάλης που του είπε ο Κύριος, ο οποίος ήταν ο Κύριος αυτός ο οποίος του δίδαξε την πάλη, τον χτύπησε σταυροειδός και τον νέκρωσε. Τότε οι λευχήμονες τον πήραν στα χέρια ως νικητή και τον πήγαν κοντά στον Κύριο και ο Κύριος του έδωσε τα δύο στεφάνια και του λέει, από το μην γίνω διεμέ σαλός και εγώ θα σε αξιώσω της βασιλείας μου. Γίνω σαλός, φτωχός, ρακέμβητος και θα σε αξιώσω της βασιλείας μου.
Και από τότε του δόθηκε μία χάρη να μπορεί να κάνει το σαλό. Γιατί εύκολα μπορεί να το κάνει κανείς. Και έκανε το σαλό και έγινε φτωχός και έγινε απέλυτος και έγινε αυτός που έγινε και τελικά κέρδισε το Στεφάνος. Με τις τρικυμίες της ζωής μαθαίνουμε πώς να τις αντιμετωπίζουμε και μαθαίνουμε εκ πείρας της προσευχής τη μεγάλη ωφέλεια, την λύτρωση. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε, δεν δυνάμεθα να αντιμετωπίσουμε τη σφοδρότητα της τρικυμίας. Τα μπουφόρ σηκώνονται, θλίψεις, στεναχώριες, βάσανα οικογενειακά, στα παιδιά, στους συζύγους, στα οικονομικά, στις ασθένειες, στους συγγενείς, από τα δαιμόνια, από τα πάθη μας σηκώνονται συνεχώς. Έχουμε κάθε στιγμή και πειρασμός και φουρτούνα, μεγάλη, μικρή. Τότε χρειαζόμεθα αμέσως το φάρμακο της προσευχής. Θα γονατίζουμε, θα σηκώνουμε τα χέρια μας και θα εκεντεύουμε και θα γονατίζουμε και θα διώμεθα και θα λέμε και ο Θεός θα απαντά από τον ουρανό. Να μην απελπιζόμεθα όταν βλέπουμε τα μαύρα κύματα της ζωής να μας απειλούν. Όλα κατευνάζονται, όλα πέφτουν, όλα ισοπεδώνονται. Τι κάνει ο καπετάνιος όταν δει τη φουρτούνα? Νομίζετε ότι πάει κόντρα? Δεν πάει κόντρα. Σβήνει τη μηχανή και αφήνει το πλοίο να κυλά σύμφωνα με τα κύματα. Και όταν δει η φουρτούνα και κοπάσει, αρχίζει πάλι και βάζει σιγά σιγά τη μηχανή και προχωρά και έτσι γλιτώνει το καράβι από το ναυάγιο. Έτσι κι εμείς, όταν δούμε τη φουρτούνα τη μεγάλη, αμέσως θα τη σβήσουμε τη μηχανή, θα σβήσουμε τον πειρασμό, θα σβήσουμε τον κίνδυνο με το γονάτισμα. Θα γονατίσουμε, θα προσευχηθούμε και αμέσως θα αρχίζει η θάλασσα να υποχωρεί. Και όταν αποκτήσουμε αυτή την πείρα, τότε γίνεται μεγάλη χαρά. Ποια χαρά γίνεται? Ότι βρήκαμε το φάρμακο της αρρώστιας και θα την καταπολεμήσουμε. Το φάρμακο που θα μπορούμε να κατευνάσουμε τις λήψεις και τους πόνους της ζωής. Γι' αυτό επιβάλλεται να γονατίζουμε πρωί, βράδυ και οποιαδήποτε άλλη ώρα και να παρακαλούμε τον Θεό. Παρακαλώντας τον Θεό θα δεχόμεθα την ασφάλεια και της ψυχής και του σώματος. Θα παίρνουμε τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, τον άγγελο, τον φύλακα δίπλα μας και θα ασφαλιζόμεθα και ψυχικά και σωματικά. Οι κίνδυνοι είναι αμφότεροι. Και στην ψυχή αμαρτάνομαι και σωματικά μπορεί να φύγουμε από κάποιον κίνδυνο. Πόσοι άνθρωποι δεν γλίτωσαν με την προσευχή από άμεσον κίνδυνο? Και στους πολέμους και στη ζωή και παντού οι άνθρωποι του Θεού το είδαν αυτό το πράγμα και έτσι απέκτησαν αυτή την σωτήριον πείρα. Μα ο Χριστός μας τι έκανε όταν επρόκειτο να δώσει τη μεγάλη μάχη του Γολγοθά? Τι έκανε όταν επρόκειτο να σηκώσει το σταυρό, να ανέβει το Γολγοθά και να σταυρωθεί? Τι έκαμε? Γονάτισε και η αγωνία του έγινε υδρότας και σανθρών δέματος. Και τι παρεκάλεσε και τι είπε? Αν γίνεται διαφορετικά η σωτηρία του ανθρώπου, ας γίνει, Πατέρα μου. Αν πάλι η απόφαση είναι ο Γολγοθάς και η Σταύρωσης, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και η απάντηση προχώρα στο μαρτύριο, διότι μόνο αυτή η θυσία θα εξηλιώσει τον άνθρωπο, τον ένοχο. Και βάλεσε και πέτυχε. Και εμείς, επειδή η ζωή μας είναι ένας Γολγοθάς, ποικίλος Γολγοθάς,
να γονατίζουμε και να λιόμεθα και να λέμε Θεέ μου, βοήθησέ με. Εάν δεν είναι να τον περάσω, ας τον περάσω. Εάν όμως αυτός ο πειρασμός λόγω της αδυναμίας μου θα με κατεβάλει, απάλλαξέ με. Και με την προσευχή, με το όπλο αυτό της προσευχής, θα αντιμετωπίσουμε τη φορτούνα και τον κλείδωνα της θάλασσας. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης ότι η θάλασσα υψώνεται. Προστρέχω στον έβδιο λιμένα σου, στο καλό σου λιμάνι, λέει, προστρέχω και παίρνω τη βοήθεια και σώζομαι, λέει. Και το λιμάνι αυτό είναι η προσευχή. Όπως είπαμε και στη χθεσινή μας ομιλία, στην προσευχή μας θα παίρνουμε και τις φορτούνες των άλλων ανθρώπων. Όχι μόνο την δική μας, για τη δική μας θα δώσουμε επιμέλεια, αλλά και για τον συνάνθρωπό μας, για τον αδελφό μας. Να παρακαλούμε και για τους άλλους ανθρώπους που έχουν φορτούνες, να τους βοηθήσει ο Θεός. Όταν εμείς προσευχόμαστε δια τους αδελφούς μας, ο Θεός μας στέλνει και μας βοήθεια για τις δικές μας φορτούνες. Και να προσευχόμεθα όσο δυνάμεθα συνέχεια, αδιαλείπτως, κατά τον Απόστολο Παύλο, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Να προσευχόμεθα για τους εαυτούς μας, για τον πλησίο μας και θα τον ευχαριστούμε είτε στους πειρασμούς, είτε όταν μας στέλνει την ευλογία του και την ειρήνη του. Και λέει πάλι ο Βασιστάκος Ήρος, ενθυμίθητη των Θεών εν καιρό ειρήνη σου, ή να σε ενθυμηθεί και αυτός εν καιρό πειρασμού σου. Να θυμάσαι, λέει, το Θεό όταν είσαι ειρηνικός, όταν δεν έχεις πειρασμούς, όταν έχεις γαλήνη. Να μην το ξεχάσεις το Θεό όταν σου δώσει μια εφορία, ποικίλια εφορία. Μην τον αλυσμονήσεις, διότι όταν δεν τον αλυσμονήσεις, τότε δεν θα σε ξεχάσει και σένα, όταν θα σε καταλάβουν οι θλίψεις, οι πόνοι, οι πειρασμοί, οι κίνδυνοι. Θα σε βοηθήσει, διότι θα συνθυμηθεί και εκείνος. Αυτά τα ολίγα, παιδιά, είχα απόψη να σας μιλήσω, να δείτε πώς γίνεται η φορτούνα στη ζωή μας και πώς αντιμετωπίζεται. Τώρα που μάθαμε ότι η προσευχή είναι το μέσο της σωτηρίας μας σε κάθε κίνδυνο της ζωής μας, ας την επιμεληθούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Έρχεται και ο διάβολος και λέει, άσε τώρα, είσαι κουρευμένος, τώρα δεν μπορείς κλπ. Άστε για άλλη ώρα. Όχι, τώρα θα γονατίσω. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Πέντε πράγματα θα πω του Θεού και θα κάνω και πέντε μετάνοιες. Κάνοντας τη μικρή προσευχή και τις πέντε μετάνοιες, έχει την ευλογία του Θεού και λέει, κάνε και λίγες παραπάνω, κάνε και δύο λόγια παραπάνω. Και έτσι αυξάνεται η προσευχή και κερδίζουμε. Εγώ ταπεινά σας προσεύχομαι κάθε μέρα. Και σας παρακαλώ κι εσείς προσεύχεστε και για μένα, διότι όλοι έχουμε τον αγώνα μας. Και επειδή όλοι έχουμε κόπο στη ζωή, πρέπει να ενταμώνονται οι προσευχές μας και να αλληλοβοηθούν. Και να μας αξιώσει πάλι ο καλός Θεός και η Κυρία μας Θεοτόκος, να ενταμώσουμε με υγεία, με ευλογία Θεού, και όταν ο Θεός θελήσει να μας δεχτεί στον ουρανό, να μας δεχτεί όλους,